μιας και μιλούμε για την Ευρώπη, για τις αξίες της Ευρώπης, 40 χρόνια στην Ευρώπη. Αυτή την Ευρώπη κλήθηκε να υπηρετήσει για δεύτερη θητεία και ο κύριος Γιώργος Κίρτσος. Καλησπέρα, κύριε Κίρτσο. Γεια σας, από το Ταλίν της Εστονίας. Από το Ταλίν. Τα έμαθα αλλιώς, το έμασταν και με εικόνα μαζί. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα συμβεί στις επόμενες ημέρες. Αυτό που έγινε, φαντάζομαι και για σας, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, δηλαδή η διαγραφή σας. Στην απάντησή σας στη διαγραφή, αφού δηλώσατε ακουφισμένος, λυτρωμένος για την ακρίβεια, ήταν πολύ συγκεκριμένες οι κατηγορίες και εγώ θέλω εκεί να σταθούμε. Εσείς δεν μιλήσατε για την διαγραφή σας επειδή αυτό ήθελε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Όλυμπο του Μαξίμου. Το συνδέσατε ευθέως με συγκεκριμένα συμφέροντα. Μιλήσατε για μια συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που μπαινοβγαίνει στο Μαξίμου ή που συνδέεται με τη διαγραφή σας? Όχι. Καταρχήν η διαγραφή μου ήρθε σε διάφορες φάσεις. Δηλαδή ξεκίνησε μια κριτική από τον, πότε ήταν, το Σεπτέμβριο του 2020, στην αρχή για το συγκοινωνιακό, μετά ευρύτερα για την πανδημία, μετά για την οικονομία και στο τέλος βέβαια κλιμακώθηκαν τα ζητήματα, γιατί μπήκε μέσα και το σκάνδαλο της Νοβάρτης και πώς το διαχειρίζεται η κυβέρνηση, δηλαδή το έθαψε από την πλευρά της Νοβάρτης, δεν έχει στραφεί κατά της εταιρείας για να διεκδικήσει αποζημιώσεις και από την άλλη επιμένει στη δίωξη δύο δημοσιογράφων και της κυρίας Τουλουπάκη, της δικαστικής λειτουργού, που αυτή η επιλογή βέβαια μας εκθέτει ευρωπαϊκά, γιατί όπως εξήγησα υπάρχει ένα αυστηρό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βρυξέλλες έχουν στραφεί κατά Ουγγαρίας, Πολωνίας και κλιμακώνεται αυτή η κόντρα για το κράτος δικαίου. Επομένως, το τελευταίο πράγμα που θέλουμε εμείς είναι να εμφανιστούμε ότι είμαστε ότι έχουμε κοινά χαρακτηριστικά με αυτούς που βάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν η γενική πολιτική εικόνα. Πρέπει να σας πω ότι η τελευταία επικοινωνία που είχαμε με τον Μητσοτάκη ήταν τον Απρίλιο του 2021, όταν με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι αν συνεχίσω να κάνω κριτική στην κυβέρνηση για την πανδημία θα διαγραφώ. Επομένως ήξερα ότι ήμουν στη λίστα των διαγραφών, ξέρω κι εγώ. Το εξήγησα βέβαια και εγώ ότι αποκλείται να σταματήσω να κάνω κριτική για τα λάθη και τις παραλήψεις της κυβέρνησης στην πανδημία, διότι προέβλεπα από τότε ότι θα πάμε σε ακραίες καταστάσεις, όπως και συνέβη. Επομένως, άρα λέτε ότι είχατε να μιλήσετε μαζί του 10 μήνες από τον Απρίλιο του 2021. Δεν ήταν έκπληξη για εσάς τον ίδιο η διαγραφή. Εγώ επιμένω στο πώς μπήκε στην απάντησή σας στη διαγραφή το όνομα μιας συγκεκριμένης εταιρείας, συγκεκριμένων συμφερόντων που ταυτίσατε. Έτσι τουλάχιστον το διάβασα. Όχι, αυτό δεν μπήκε. Δεν θεωρώ ότι η εταιρεία αυτή έπαιξε ρόλο στη διαγραφή μου. Απλώς κάνω έναν σχόλιο. Τώρα βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης, από εκεί που ήμουν βασικός του σύμμαχος, τον βοήθησα, υπέγραψα για την υποψηφιότητά του, τον βοήθησα να βγει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, τον βοήθησα να βγει πρωθυπουργός, τον συμβούλευα κατά περιόδους, είχαμε μια πολύ στενή πολιτική σχέση συνεργασίας. Τώρα βέβαια με τη διαγραφή μου πέταξε το γάντι και είμαστε πολιτικοί αντίπολοι. Εγώ φυσικά δεν έχω αφήσει κανένα γάντι που να μην έχω σηκώσει στην πορεία μου στο δημόσιο βίο. Επομένως τώρα πλέον φεύγω από την εσωκομματική κριτική και αρχίζω και αναδεικνύω τα ζητήματα τα κυβερνητικά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Ένα από αυτά είναι ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι στο Μαξίμου, έχει σχέσεις οικογενειακές με μια μεγάλη εταιρεία, οπότε αμφισβητώ την κρίση του κυρίου Γεραπετρίτη για την κατανομή των κονδυλίων και των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γενικότερα αμφισβητώ και την κρίση, την πολιτική του κυρίου Γεραπετρίτη. Άρα τώρα πλέον είμαστε σε πόλεμο, δεν έχω τίποτα κοινό με τον κύριο Μητσοτάκη. Προσπάθησε να με εξαφανίσει πολιτικά και οργανωτικά, με διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία, επομένως ανταλλάσσουμε πλέον επιχειρήματα. Σας διευκόλυνε, λέει, η δική τους απάντηση, διότι έχετε βάλει πλώρη για αλλού. Εντάξει, τώρα αυτοί δεν έχουν τίποτα συγκεκριμένο να πούνε για τα θέματα που θέτω. Δηλαδή,
Ακρίβεια, νομίζανε ότι θα είναι 0,8% το 2022 μέχρι το Δεκέμβριο. Και το βάλαν και στον προϋπολογισμό έτσι για να καταγράψουν την ασχετοσύνη τους στις εκτιμήσεις. Παρά το γεγονός ότι προειδοποιούσα εγώ από το καλοκαίρι ότι το ενεργειακό και το θέμα της ακρίβειας γενικότερα θα το βρούμε μπροστά μας. Πού να πάμε, ενεργειακό, κάνανε πρόωρη και πρόχειρη απολιγνητοποίηση, μεγάλη εξάρτηση από φυσικό αέριο, που και αυτό έχει σχέση με συμφέροντα φυσικά, και ξαφνικά βρεθήκαμε με πολλά... Αυτό ήταν και τυχαία βέβαια, αλλά φαινόταν ότι δεν έπρεπε να έχουμε υπερβολική εξάρτηση από εισαγόμενο ορυκτό καύσιμο, και εκεί εντελώς λάθος. Λειτουργία ενεργειακού χρηματιστηρίου είναι υπέρ των κερδοσκόπων σε βάρος των νοικοκυριών και της παραγωγής. Πανδημία, έχουμε σπάσει ρεκόρ πλέον τους τελευταίους μήνες. Είμαστε σταθερά στους 3-4 χειρότερους της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, με το βασικό δίκτυο που είναι θάνατη ανά εκατομμύριο κατοίκους. Δηλαδή σε όλα τα ζητήματα περνάνε κάτω από τον πύχη. Εντάξει, ως τώρα το έλεγα με έναν κάπως ευπρεπή τρόπο, τώρα θα το πω φυσικά πιο άγρια, όχι μόνο γιατί είμαι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά και γιατί είναι εξαγριωμένος ο κόσμος και κάποιος πρέπει να εκφράσει τον κόσμο, τουλάχιστον στην ευρύτερη κεντροδεξιά, στην οποία εξακολουθώ να ανήκω. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να τα πούμε και με εικόνα, να τα πούμε από κοντά. Γεια σας, κύριε Κυρτσό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.